φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας από το Αλεξάνδριο, όπου σήμερα αναβιώνει το ένδοξο παρελθόν του Άρη, η εποχή της πλήρους κυριαρχίας του στο ελληνικό μπάσκετ, και ο λόγος βεβαίως δεν είναι άλλος από την παρουσία στο γήπεδο του θρύλου της ελληνικής καλαθόσφαιρας του Νίκου Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης, η μεγαλύτερη μορφή που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα του μπάσκετ, είναι σήμερα εδώ. Εδώ βλέπετε την είσοδό του στο γήπεδο, μια είσοδο η οποία συνοδεύτηκε από την αποθέωση παρόμοια με εκείνη που ζούσε ο Νίκος Γκάλης όταν φορούσε τα αθλητικά του ρούχα και όχι τα πολιτικά, με τα οποία τον βλέπετε τώρα, και με τις μαγικές του ενέργειες έκανε όλους τους φιλάθλους στην Ελλάδα να αγαπήσουν τον μπάσκετ. Όλους τους φιλάθλους και όχι βεβαίως μόνο τους φιλάθλους του Άρη. Ο Νίκος Γκάλης, που τον βλέπετε να έχει πάρει την θέση του ανάμεσα στον άνθρωπο που τον έφερε στην Ελλάδα, τον κύριο Τσιλικαρίδη αριστερά, και τον πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Ζαφύρη Σαμολαντά, που του απίθυνε την πρόσκληση για να παραστεί στο σημερινό παιχνίδι, και ο Νίκος Γκάλης την αποδέχτηκε. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ, η παρουσία του Νίκου ύστερα από την στιγμή που αποχώρησε, και από τότε δεν ήρθε για να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι της ομάδας με την οποία αγωνίστηκε και με την οποία πρόσφερε τόσα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και βεβαίως κατ' επέκταση και στο μπάσκετ της Ελλάδας, είτε μέσω της συμμετοχής του Άρη στο τότε κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, είτε φορώντας την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Η παρουσία του είναι αναμφισβήτητα το κορυφαίο γεγονός για το παιχνίδι. Επισκιάζει, θα έλεγα, και επιτρέψτε μου την υπερβολή, ένα κλασικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακόμη και τα τελευταία χρόνια που οι δύο ομάδες δεν είναι αυτές οι οποίες μάχονται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως συνέβαινε όταν ο Νίκος Γκάλης αγωνισόταν. Το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε μερικά λεπτά. Εδώ βλέπετε τη σύνδεση με την οποία θα παραταχθεί ο Άρης, την πεντάδα του. Είναι ο Φλόρος Ολιαντέλης, ο Σιγάλας, ο Αρλάουκας και ο Μυριούνης. Από την άλλη πλευρά θα δούμε σε λίγο και την πεντάδα του ΠΑΟΚ, με Κολτεμπέλα, Μασλαρινό, Μπαλογιάννη, Περάλ και Αλεξάνδερ. Ο Πλευαράκης που αποφασίζει να αφήσει εκτός πεντάδας τον Έντουαρτς, με τον οποίο να αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ κάποια προβλήματα. Και εδώ βλέπετε μια φυσιογνωμία, την οποία ίσως θα θυμόσαστε κάποιοι από εσάς που παρακολουθούσατε παλαιότερα τα παιχνίδια του Άρη. Είναι ένας οπαδός του Άρη, τον οποίο βλέπαμε και τότε ντυμένο με ιδιαίτερες περιβολές να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Ένας οπαδός ο οποίος από τότε που έφυγε ο Γκάλης σταμάτησε να εμφανίζεται στο γήπεδο, και σήμερα με την επιστροφή του Νίκου, προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι, παρουσιάζεται και αυτό στο γήπεδο. Δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται στο γήπεδο τώρα με αφορμή την παρουσία του Νίκου Γκάλη, προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Διαιτές του αγώνα ο Κώστας Κορομιλάς και ο Χρήστος Μαστραυτσής, και οι δύο από τον σύνδεσμο διαιτητών Βόλου, και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σας έλεγα να ολοκληρώσω για τον Έντουαρτς ότι με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ύστερα από τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την συνέχεια της Ευρωλίγκα, και με αφορμή το γεγονός ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην πληρωμή του, δεν προπονήθηκε κανονικά. Και αυτός προφανώς είναι ο λόγος που ο Φλεβαράκης δεν τον συμπεριλαμβάνει στην αρχική πεντάδα της ομάδας. Το παιχνίδι διακόπτεται αμέσως μετά το τζάμπολ, διότι έχουν πέσει πολλά χαρτάκια μέσα στο τερέν. Οι κερκίδες δεν είναι κατάμεστες, αυτό αποτελεί μια μικρή έκπληξη. Θα περίμενε κανείς ότι η παρουσία του Νίκου Γκάλη και μόνο θα ήταν αρκετή προκειμένου να μην πέφτει καρφίτσα σήμερα στο γήπεδο. Αναμονή προκειμένου να σκουπιστεί το τερέν και να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Το κλασικό ντέρμπι που έχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Θα έλεγα ότι πολύ περισσότερο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει πλέον να διεκδικεί την υλοποίηση στόχων μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου θέλει να κερδίσει κάτι από το χαμένο έδαφος και να μπορέσει να εξασφαλίσει πάλι μία από τις θέσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην ερχόμενη Ευρωλίγκα. Οι κάμερες πάντα στραμμένες στον Νίκο Γκάλη, και βεβαίως αυτό δεν θα πρέπει να παραξενεύει κανέναν. Είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι είναι
ό,τι σημαντικότερο υπάρχει για το σημερινό παιχνίδι είναι πιο πάνω από το τι θα γίνει αγωνιστικά, ποιος από τους δύο θα είναι ο νικητής. Την αξίζει μια τέτοια τιμή ο Νίκος Γκάλης για όσα πρόσφερε στο ελληνικό μπάσκετ. Αλεξάνδερ. Για τον Μαλογιάννη ο Άρης που ξεκινάει με άμυνα ζώνης, ο Κοντεμπέλα, ο Μασλαρινός που βγήκε από τα σκριν. Ο Περάλ για τον Αλεξάνδερ, μια άσχημη πάσα η μπάλα από τα χέρια του Φλόρου έξω. Συνεπώς για τον ΠΑΟΚ που έχει 17 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Κοντεμπέλα αμέσως στο σουτ, το επιθετικό rebound από τον Αλεξάνδερ που θα βγάλει έξω για καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Αλεξάνδερ. Περάλ. Ο Κοντεμπέλα για τον Αλεξάνδερ. Ένα δύσκολο σουτ και το rebound από τον Σιγάλα που δίνει αμέσως για τον Φλόρο. Ο Άρης που θέλει να τρέξει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει γρήγορα στην άμυνά τους. Και τώρα ο Λιαδέλης. Αρλάουκας. Το φάουλ από τον Αλεξάνδερ νομίζω. Ναι. Και δικαίωμα για δύο βολές τον Τζο Αρλάουκας. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Αμερικανού του Άρη. Και βεβαίως όταν προσπαθεί να κάνει το σούτ δεν βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται με τον Αλεξάνδερ. Ο Αρλάουκας που ευστόχησε στην πρώτη βολή. Ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι ακριβώς ένα λεπτό μετά την έναρξή του. Άστοχος στη δεύτερη, το rebound από τον Αλεξάνδερ και η μπάλα για τον Κοντεμπέλα, ο οποίος γίνεται ο άσος για τον ΠΑΟΚ ύστερα από τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Άλλωστε ο Φλεβαράκης το είχε ξεκαθαρίσει από τότε που διαδέχτηκε το σκάνσι πως τον Κοντεμπέλα θεωρεί βασικό άσο. Εδώ έχουμε τον Αλεξάνδερ πολύ μακριά από τη φυσική του θέση να επιχειρεί ένα τρίποντο και να ευστοχεί 1-3 για τον ΠΑΟΚ σε ρόλο forward, small forward στην προκειμένη περίπτωση ο Αλεξάνδερ. Σούτ από τον Λιαδέλ για 2, η απάντηση 3-3. Μασλαρινός. Αλεξάνδερ. Ο Παλογιάννης προσπαθεί να κλέψει ο Σιγκάλας και να καταφέρνει. Φάουλα από τον Κοντεμπέλα, ο οποίος χτύπησε κάπως εκεί. Αφού η μπάλα από τα χέρια του Σιγκάλα πήγε στο πρόσωπό του. Εδώ προσπάθει για το κλέψιμο. Προσπαθεί ο Κοντεμπέλα και ο Σιγκάλας θέλοντας να βρει το Φλόρο πετάει την μπάλα στο πρόσωπο του Κοντεμπέλα. Σιγκάλας που θέλει να πάρει την εσωτερική τώρα και βγάζει έξω για τον Φλόρο. Φλόρος πλησιάζει στο καλάθι, δίνει για τον Λιαδέλη, αυτός με το Μασλαρινό. Τόσο δίνει άστοχο αυτή τη φορά το rebound από τον Μπαλογιάννη. Και τώρα ο Κοντεμπέλα. Μασλαρινός. Το φάουλ επιθετικό, λέει ο Κορομιλάς, από τον Μασλαρινό πάνω στον Λιαδέλ. Εδώ ο Μασλαρινός και αν ξαναδούμε τη φάση θα δείτε πόσο εδώ σε αντίθετη λήψη δείτε πως σωστά τοποθετείται ο Λιαδέλ και με το δεξί του χέρι ο Μασλαρινός πρόκλει σωστή η απόφαση των διαιτητών για επιθετικό φάουλ. Σιγάλας με τον Παλογιάννη στο μαρκάρισμά του. Ο Φλόρος για τον Μυριούνη. Λιαδέλης. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φλόρος για τον Αρλάουκα στο σούτ από το high post. Προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Μυριούνη και η μπάλα από τα χέρια του Περάλ έξω. Είναι για τον Άρη που έχει μια καινούργια επίθεση. Εδώ και πάλι από τα χέρια του Περάλ. Επανέφερε ο Σιγκάλας για τον Αρλάουκας και αυτός τον Φλόρο. Μυριούνης. Αρλάουκας. Σιγκάλας κοντά στο καλάθι με τον Μπαλογιάννη. Έχουμε φάουλ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και δικαίωμα
για δύο βολές τον Γιώργο Σιγάλα. Σιγάλα άστοχο στην πρώτη βολή, το 3-3 παραμένει. Και 4-3 τώρα για τον Άρη, καθώς ο Σιγάλας είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή. 16 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κοντεμπέλα με τον Φλόρο. Παλογιάννης και Μασλαρινός. Παλογιάννης για 3, είναι εύστοχος, 4-6, ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Και έχουμε βήματα από τον Αρλάουκας, όπως λέει ο Μαστραφτσής, έτσι ο ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Εδώ εσείς βλέπετε το τρίποντο του Παλογιάννη με το οποίο ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά. Και τώρα ο Αλεξάνδερ θα ευστοχίσει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 5 συνεχόμενους πόντους και προηγείται 4-8. Φλόρος. Γιαδέλης. Σιγάλας. Από τον Αλεξάνδερ, ο Σιγάλας που ξανακέρδισε, αλλά έχει πατήσει γραμμή, όπως λέει ο Κορομιλάς. Η μπάλα θα περάσει για τον ΠΑΟ. Μουσική 15 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟ που έχει ξεκινήσει καλά, έχει πάρει αυτό το προβάδισμα των 4 πόντων. Μπάλα κοντά στο καλάθι προκειμένου να εκμεταλλευτεί ο Κοντεμπέλα το μίσματς που είναι υπέρ του με αντίπαλο το Φλόρο, όπως και γίνεται. 4-10, ένα προβάδισμα 6 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Θα μπορεί κανείς να πει φιλοξενούμενο τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο που και αυτός έχει έδρα, αλλά τυπικά γηπεδούχος είναι ο Άρης σήμερα, θα έλεγα και ουσιαστικά από τότε που υπάρχει αυτό το μέτρο με την παρουσία φιλάθλων μόνο της μίας ομάδας, δηλαδή της γηπεδούχου, και σήμερα είναι μόνο ο φιλάθλη του Άρη στο γήπεδο. Τώρα έχουμε το καλάθι από τον Αρλάουκας που μείωσε σε 6-10, κέρδισε για το φάουλ, δικαίωμα για συμπληρωματική βολή, το φάουλ από τον Περάλ. Ο Αρλάουκας που ευστοχεί και στη βολή και ο Άρης μειώνει από τους 6 στους 3, 7-10. Κοντεμπέλα. Από τα χέρια του Αρλάουκας ή του Αλεξάνδερ. Του Αλεξάνδερ, λέει ο Κορομιλάς. Και ο Άρης ξανά στην επίθεση με τον Φλόρο. Αρλάουκας. Προσπάθησε να περάσει για τον Ελιαντέλη. Έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Αλεξάνδερ και τώρα ο Κοντεμπέλα. Αρκετά τα λάθη. Βλέπετε και τη σχετική κάρτα από 3 σε 5 μόλις λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Μασλαρινός. Κοντεμπέλα. Πάσα για τον Περάλ, αμέσως στο σουτ, το rebound από τον Σιγάλα και η μπάλα στο Φλόρο. Αρλάουκας. Σπάτησε να κλέψει και ο Αλεξάνδερ. Πάντα ο Αρλάουκας στο σουτ για 2. Το rebound από τον Παλογιάννη. Ήταν ένα κακό σουτ από τον Αρλάουκας. Ενώ είδατε την χαρακτηριστική κίνηση από τον Μαγκότσκι, όπου ζήτησε το time out. 2 στα 6 σουτ για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, για τον Άρη. Με συγχωρείτε. 4 στα 7 πρόλαβα να δω καλά για τον ΠΑΟΚ. Ο Αλεξάνδερ για 2, εύστοχος, 7-12. Ο Αλεξάνδερ που έχει 2 στα 3 σουτ και 1 στο ένα τρίποντο που επιχείρησε. Το time out είναι από τον Μαγκότσιο. 7-12 μπροστά ο ΠΑΟΚ, διαφημιστικά και επιστρέφουμε. 13 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει καλά, έχει ένα προβάδισμα 5 πόντων, 7-12 το σκορ.
Το time out δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Το πρώτο time out του παιχνιδιού, το οποίο ζήτησε ο Μαγκότσιος. Εδώ βλέπετε, η χειρότερη χρονιά του είναι ο τίτλος για τον Άρη στην Α1 από το 1986. Χαμηλότερη θέση στην ιστορία του στην Α1 η ένατη, την περίοδο 97-98. Λιγότερες νίκες σε κανονική περίοδο 11, την περίοδο 95-96. Φέτος είναι 8ος με 10 νίκες και 12 ήττες. Οι ομάδες που επιστρέφουν με τις ίδιες πεντάδες στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι σε ό,τι αφορά τις οδηγίες των δύο προπονητών από τον ρεπόρτερ του Super Sports στον αγωνιστικό χώρο, τον Λευτέρη Πλαγίδα. Λευτέρη. Ναι, Δημήτρη, αυτό που είπε ο Χρήστος ο Μαγκότσιος για τον Άρη ήταν να είναι πιο σωστή στην επίθεση, να κάνουν περισσότερες πάσες, να μην είναι βιαστικοί και στην άμυνα να μην είναι τόσο παθητικοί. Να παίξουν πιο δυνατά και στα μαρκαρίσματα αλλά και στις αλλαγές που κάνουν όταν γίνονται screen. Μασλαρινός, ενώ ο Σιγάλας μείωσε σε 9-12. Ο Μπαλογιάννης για 3. Προσπάθεια για επιθετικό rebound από το Μασλαρινό. Η μπάλα στον Περάλ και 9-14. Βλέπετε τον Μαγκότσιο να δείχνει στους παίκτες ότι πρέπει να κάνουν καλύτερα blockout. Εδώ το Σκαμπίλη στην μπάλα από το Μασλαρινό. Μπάλα που κατέληξε συνέχεια στον Περάλ. Ακόμη ένα εύκολο καλάθι από τον Σιγάλα. 11-14. Σιγάλας που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι τώρα με 2 στα 3 τίποτα και 1 στις 2 βολές. Κοντεμπέλα. Πήρε το σκρίν από τον Αλεξάνδερ. Το σουτ άστοχο, το rebound από τον Αρλάουκας. Και ο Σιγάλας. Φλόρος. Αρλάουκας για τον Σιγάλα κοντά στο καλάθι, φάουλ από τον Περάλ, λέει ο Μαστραφτής. Εδώ ξανά με το αριστερό χέρι το φάουλ από τον Ρικάρτο Περάλ στον Γιώργο Σιγάλα. Μυριώνης, Σιγάλας και Φλόρος τώρα. 11-14, 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλας για τον Μυριούνι, το σουτ για 3, airball, αλλά ο Περάλ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα που του φεύγει μέσα από τα χέρια και θα είναι και πάλι για τον Άρη. Ο Άρης που δεν έχει κάνει κανένα φάουλ ακόμη, ύστερα από 8 λεπτά στο παιχνίδι, ενώ ο Πάουκ έχει κάνει 6. Φλόρος. Στα rebound υπάρχει Σομαλία από 6 για την κάθε ομάδα. Από 3 αμυντικά και 3 επιθετικά. Το σούτ από το Σιγάλα εύστοχος. 13-14 ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο. Το σούτ ήταν από το Σιγάλα, από το Λιατέλη, με συγχωρείτε. Κοντεμπέλα για τον Μασλαρινό. Αλεξάνδερ. Ένα βηματάκι πίσω και το σούτ άστοχο, το rebound από τον Φλόρο. Φλόρος για τον Αρλάουκας. Φλόρος που θα δοκιμάσει τώρα για 3. Ο Αλεξάνδερ θα κερδίσει το rebound και ο Μπαλογιάννης θα δώσει για τον Κοντεμπέλα από εκεί στον Μασλαρινό. Περάλ. Μπαλογιάννης. Για δύσκολη προσπάθεια. Ο Αλεξάνδερ όμως θα διορθώσει το airball του Μπαλογιάννη και θα κερδίσει το foul. Δικαίωμα για 2 βολές στον Βίκτορ Αλεξάνδερ. Το φάουλ από τον Αρλάουκας το πρώτο. Ο Αλεξάνδερ που είναι ο πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής με 7 πόντους. Τώρα φτάνει τους 8, 13-15 ο ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς βλέπετε το γνωστό μοντέλο, την πήγη Πουλιανού. Είναι και αυτή μεταξύ των θεατών του σημερινού αγώνα. 13-16, αφού ο Αλεξάνδερ ευστόχησε και στην δεύτερη βολή. Σιγάλας. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, δύσκολη προσπάθεια, αλλά πετυχημένη από τον Γιώργο Σιγάλα, που είναι
ο παίκτης του Άρη που απειλεί περισσότερο από τους υπόλοιπους στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Σιγάλας που έχει φτάσει τους 7 πόντους με 3 στα 4 τίποτα και 1 στις 2 βολές. Το καλάθι από το Μεράλ δεν μετράει, αφού έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Μασλαρινό. Λεβαράκης θα κάνει 2 αλλαγές, θα βάλει Έντουαρτς και Αγγελίδη, θα βγάλει Αλεξάντερ και Μπαλογιάννη. Νομίζω ότι είναι κάπως περίεργη η αλλαγή του Αλεξάντερ, αφού κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Ίσως θέλει να κάνει πιο ευέλικτο το σχήμα της ομάδας του. Άστοχο το πρώτο σούτ από τον Έντουαρτς, άστοχη και η προσπάθεια για follow από τον Μασλαρινό. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Λιαδέλης και δικαίωμα για 2 βολές. Εδώ πάλι το φάουλ από τον Περάλ στον Λιαδέλη, τρίτο φάουλ για τον Ισπανό. 7ο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, ο Άρης από το επόμενο φάουλ. Ακόμη και αν δεν είναι σε προσπάθεια για σούτα, έχει δικαίωμα για να εκτελεί βολές. Ο Λιαδέλης σοφαρίζει 16-16. Και τώρα έχει την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με την δεύτερη βολή. Δεν θα τα καταφέρει όμως το rebound από τον Περάλ. Πάμε με ένα πιο χαμηλό σχήμα τώρα, χωρίς τον κλασικό center στην πεντάδα του. Με φάουλ από τον Λιαδέλη. Και η μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά το time out, το οποίο αυτή τη φορά νομίζω είναι το τηλεοπτικό. Πάμε για διαφημίσεις στην Αθήνα και θα γίνει. Άρης ΠΑΟΚ 16-16. Το παιχνίδι που εξελίσσεται μέχρι τώρα έτσι όπως θα περίμενε κανείς για ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι δυνατό, αμφίροπο. Εδώ βλέπετε τα σούτ εντός παιδιάς, 50% για τον Άρη, 6-12, 6-15 για τον ΠΑΟΚ, ποσοστό 40%. ΠΑΟΚ που εδώ και 2 περίπου λεπτά αγωνίζεται με ένα πιο χαμηλό σχήμα, χωρίς τον Αλεξάντερ, με σέντερ τον Αγγελίδη. Και ο Έντουαρτς που πέρασε για αυτός πριν από λίγο στο παιχνίδι και θα στοχίσει στην δεύτερη προσπάθεια που επιχείρησε. Ο ΠΑΟΚ όμως ανανεώνει την επίδεσή του. Το σούτ για 3 από τον Μασλαρινό, άστοχο, και το rebound από τον Φλόρο. Μυριούνης. Σιγάλας για 3, ένα γρήγορο σούτ, το rebound από τον Κολτεμπέλα. Ο Αγγελίδης από το high post, 16-18. Ο Αγγελίδης πρώην παίκτης του Άρη, ο οποίος αποδοκιμάζεται έντονα σήμερα από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του. Και τώρα φάουλ από τον Αρλάουκας, επιθετικό, πάνω στον Ντίνο Αγγελίδη. Λεβαράκης θα επαναφέρει τον Αλεξάντερ στην θέση του Περάλ. Έτσι τώρα ο Αγγελίδης θα πάει στην κανονική θέση, στο 4, και ο Αλεξάντερ ξανά στο 5 για τον ΠΑΟ. Και μετά τον ΠΑΟ βγήκε και ο Μασλαρινός, επανήλθε δηλαδή και ο Μπαλογιάννης. Από την άλλη πλευρά ο Άρης συνεχίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι, και ενώ μένουν 8 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κολτεμπέλα για 3, το follow κάρφωμα από τον Μπαλογιάννη, ωραία φάση, 16-20. Φλόρος δοκιμάζει το τρίποντο, θέλει να ανταποδώσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Άρης που έχει μια βιασύνη μέχρι τώρα στην εκδήλωση των επιθέσεών του. Ενώ από την άλλη πλευρά εδώ βλέπετε τα τρίποντα, όπου ο Άρης είναι πολύ άστοχος, 0 στα 4. Ο ΠΑΟΚ έχει από την άλλη πλευρά 2 στα 5. Ο Αλεξάνδερ θα ευστοχίσει, 16-22. Ο ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει ένα προβάδισμα 6 πόντων. Ο Αλεξάνδερ που έχει φτάσει τους 11 πόντους και είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης της ομάδας του, αλλά δεν έχει
ενώ έχει επίσης και 5 rebound, 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Η μπάλα τώρα είναι για τον Άρη, ενώ ζήτησαν οι άνθρωποι από τον πάγκο των γηπεδούχων φάουλ πάνω στον Λιαντέλη, σε αυτή τη φάση που θα δείτε εδώ, από τον Παλογιάννη, και ίσως να είχαν δίκιο. Φλόρος. Σιγάλας. Αρλάουκας. Πέρασε για τον Λιαντέλη, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Έξοχη η ασίστα από τον Αρλάουκας για τον Λιαντέλη, ο οποίος τελείωσε τη φάση επιτυχημένα, κέρδισε και το φάουλ από τον Αγγελίδη. Εδώ ξανά η ασίστ από τον Αμερικανό. Θα πετύχει το καλάθι ο Λιαντέλης, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Αγγελίδη. 18-22 και δικαίωμα για μία βολή στον Τζο Αρλάουκας, ενώ ο Άρης θα συνεχίσει με δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα του, τον Μπριν και τον Χάκη. Οι οποίοι πήραν τις θέσεις του Μυριούνη. Και του Φλόρου. Ο Λιαντέλης εύστοχος στη βολή, 19-22. Ενώ στη μετάδα του ΠΑΟΚ έχει μπει ο Μπαζάρεβιτς στην θέση του Κολτεμπέλα. Παλογιάννης. Πάντα ο Βαλογιάννης, ένα μακρινό τρίποντο, airball, μια προσπάθεια χωρίς επιτυχημένο αποτέλεσμα, αλλά το βεβαιασμένο shoot έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι έλεγε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Σιγάλας για τον Λιαντέλη. Γάκης. Σιγάλας. Πάσα για τον Αρλάουκας, ωραία προσπάθεια των παικτών του Άρη, 21-22. Μπαζάρεβιτς. Αγγελίδης, το σούτ για 3, το rebound από τον Μπριν και η μπάλα τώρα για τον Γάκη. Αρλάουκας. Γάκης. Αρλάουκας θέλησε να περάσει για το Σιγάλα, ο οποίος υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, όπως λέει ο Κορομιλάς. Το δεύτερο φάουλ για τον Σιγάλα. Εδώ δείτε, προσπαθεί να τον μαρκάρει ο Μπαζάρεβιτς. Δεν φαίνεται αν σπρώχνει ο Σιγάλας τον Μπαζάρεβιτς, ο οποίος είχε βάλει τα χέρια του πίσω από την πλάτη του Σιγάλα. Ο Κορομιλάς που ήταν πολύ κοντά στη φάση έδωσε φάουλ σε βάρος του παίκτη του Άρη. Μπαζάρεβιτς, τον οποίο πιέζει ο Γάκης σε όλο το γήπεδο. Παλογιάννης για τον Αλεξάνδερ. Κοντεμπέλα για τον Έντουαρτς. Το σουτ για 3, είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι. Και 21-25, ενώ όπως μου λέει η Βίκη Μιχέλη, ο Πάκου ήταν 2,5 λεπτά χωρίς καλάτι. Ο Αρλάουκας δεν θα τα καταφέρει, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Αγγελίδη. Δεν αξιοποίησε την backdoor πάσα, αλλά θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Εδώ ξανά η backdoor πάσα από το Σιγάλα και το φάουλ από τον Αγγελίδη στον Αρλάουκας. Ο Αρλάουκας εύστοχος στην πρώτη βολή, 22-25. Το οποίο και παραμένει, αφού αστόχησε ο Αρλάουκας. Ο Αλεξάνδερ θέλησε να δώσει την μπάλα πίσω από την πλάτη για τον Μπαζάρεβιτς, έγινε το λάθος. Ξανά η μπάλα για τους παίκτες του Άρη,
Ενώ έχουμε time out, διαφημίσεις, φορά όχι στο πόδι αλλά στο χέρι, στο αριστερό καρπό, και να χρειαστεί να λείψει και πάλι για 10 μέρες από τις προπονήσεις και βεβαίως τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες που επέστρεψαν, ο Άρης έχει τώρα στην πεντάδρα του και τον Χρυσανθόπουλο, στην επαναφορά ο Γάκης για τον Αρλάουκας και τώρα ο Χρυσανθόπουλος. Γάκης. Αρλάουκας αμέσως στο σουτ, είναι εύστοχος, 24-25. Ο Άρης που μειώνει στον πόντο, 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, του ημιχρόνου, με συγχωρείτε. Edwards. Πιέζει ο Σιγάλας, ο Αλεξάνδερ τώρα με τον Εμπρίν, ενώ βγαίνει σε βοήθεια και ο Αρλάουκας, ο Αγγελίδης, ο Μπαλογιάννης, 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ, 4 τώρα, ο Μπαζάρεβιτς για 3, το rebound από τον Αρλάουκας. Γάκης. Θα δοκιμάσει για 3, καθώς δεν το πιέζει κανένας, ήταν ένα καλό σουτ, αλλά η μπάλα στριφογύρισε Στεφάνη, στη συνέχεια είχαμε το φάουλ από τον Edwards στον Σιγάλα που επιχειρούσε να κερδίσει το επιθετικό rebound. Εδώ ξανά το τράβηγμα από τον Edwards στον Σιγάλα. Σιγάλας που είναι στη γραμμή για τις βολές. 25 όλα τώρα, καθώς ευστόχησε η πρώτη βολή. Σιγάλας που έχει φτάσει τους 8 πόντους, ενώ όπως μου λέει η Βίκη Μιχέλη, αυτή είναι η τρίτη Σομαλία μέχρι στο παιχνίδι. Το προβάδισμα για τον Άρη 26-25, αφού ο Σιγάλας ευστόχησε και στην δεύτερη βολή. Μπαζάρεβιτς. Μπαλογιάννης. Ο Έντουαρτς, ποιος δυσκολεύεται από το μαρκάρισμα του Σιγάλα. Μπαζάρεβιτς πλησιάζει, το σούτ με ταμπλό και ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 26-27. Γάκης. Πριν. Χρυσανθόπουλος για τον Αρλάουκας. Το rebound από τον Εμπρίν, αφού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Αλεξάνδερ, και το καλάθι από τον Τόργκεϊτ Πριν, 28-27. Μπαζάρεβιτς. Φαουλ από τον Αγγελίδη, αφού έκανε κινούμενο screen, το moving screen όπως λένε, προσπαθώντας να παρεμποδίσει τον Γκάκη. Οι διαιτητές το έδωσαν αμέσως και η μπάλα θα είναι στην κατοχή του Άρη και πάλι. Ο Αγγελίδης που αποσύρεται και στη θέση του μπαίνει ο Κολτεμπέλα. Εδώ τα φάουλ, 5 μόλις για τον Άρη, 11 για τον ΠΑΟΚ. Αρλάουκας. Χρυσανθόπουλος θέλει να πάρει την εσωτερική από τον Κολτεμπέλα. Μπάλα τώρα από τα χέρια Τίνος, από του Μπαζάρεβιτς, όπως λέει ο χορομιλάς, έξω για τον Άρη. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης μπροστά με ένα πόντο, 28-27. Γκάκης. Κοντά στο καλάθι για τον Αρλάουκας, γρήγορο σούτ, το rebound από τον Μπαζάρεβιτς. Ο Αρλάουκας που έχει 3 στα 7 σούτ 2 πόντων. Κολτεμπέλα. Ο Μπαλογιάννης αμέσως για 3, είναι εύστοχος και ξαναδίνει το προβάδισμα για την ομάδα του, 28-30, ο Μπαλογιάννης που έχει 2 στα 4 τρίποντα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χρυσανθόπουλος, αυτή τη φορά το φάουλ στο screen, το επιθετικό φάουλ πάνω στο screen είναι από τον Μπριν. Hey!
Στην επαναφορά ο Κοντεμπέλα για τον Μπαλογιάννη και η μπάλα πάλι στα χέρια του Ιταλού. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ενώ εσείς είδατε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 6 πόντους έως τώρα στο παιχνίδι από επιθετικά rebound. Μπαζάρεβιτς. Κλείνεται. Προλαβαίνει τελικά να δώσει την μπάλα για τον Αλεξάνδερ, ο οποίος κάνει ένα βιαστικό σουτ και αστοχή. Ο Άρης που θέλει να τρέξει, ο Γάκης για τον Εμπριν, μπερδεύεται, χάνει η μπάλα για τον Μπαλογιάννη. Μακότσικιος ζητάει time out, Κοντεμπέλα και ο Μπαζάρεβιτς. Ο Άρης που δεν έχει καταφέρει να παίξει αυτό το γρήγορο παιχνίδι που του ταιριάζει μέχρι τώρα. Αλεξάνδερ για τον Έντουαρτς, αυτός για 3, το rebound από τον Σιγάλα. Και η πάσα ευνηδιασμού, κακή πάσα, θέλησε να βρει τον Αρλάουκας. Ακόμη ένα λάθος από τα πολλά που έχουν κάνει οι παίκτες και των δύο ομάδων. Αλεξάνδερ, ο Τεμπέλα για 3, άστοχο και αυτό το τρίποντο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν 4 στα 12. Τώρα επιθετικό φάουλ από τον Χρυσανθόπουλο. Τον Τεμπέλα που είχε προλάβει να πάρει θέση και να κερδίσει το φάουλ από τον αντιπαλό του. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη την φάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Time out που ζήτησε ο Μαγκότσιος, διαφημίσεις και 28-30. Έχει και την μπάλα στην κατοχή του. Εδώ τα λάθη, 9 για τον Άρη, περισσότερα από τον ΠΑΟΚ που έχει κάνει 5. Ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι και η αστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 στα 12, ο Άρης 0 στα 5. Ο Μπαζάρεβιτς δεν τα κατάφερε, η μπάλα από τα χέρια του Μπριν έξω. Και μια καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Φλεβαράκης τα βάζει με τον Μπαζάρεβιτς που βιάστηκε. Γρήγορο σουτ και πάλι από τον Αλεξάνδερ, αλλά επιθετικό rebound από τον Μπαλογιάννη τώρα. Η τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά θα περισσέψει χρόνος και για τον Άρη. Εδώ βλέπετε τα rebound, 16 για τον Άρη, 18 για τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει πολλά επιθετικά, 9 συγκεκριμένα. Κοντεμπέλα, Μπαλογιάννης, Αλεξάνδερ. Ο Κοντεμπέλα για 3, ένα σουτ χωρίς πίεση και η μπάλα νομίζω, ναι, είναι και πάλι για τον Άρη. Προσπάθησε για το επιθετικό rebound του Edwards και η μπάλα έφυγε έξω από τα χέρια του Γάκη. 9 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Time out έχει ζητήσει ο Φλεβαράκης αυτή τη φορά. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε. Πάλι όπου μένουν 9 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, η μπάλα από την τελική γραμμή. Στην επαναφορά ο Μπαλογιάννης, ο Μπαζάρεβιτς και τώρα ο Κοντεμπέλα. Ο Μπαλογιάννης που δίνει κοντά για τον Αλεξάνδερ, το σουτ μέσα στο χρόνο, άστοχο και τώρα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 28-30, το παιχνίδι που είναι ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως να γυρίσουμε γρήγορα στην Αθήνα για το ημίχρονο, θα είμαστε και πάλι μαζί σε μερικά λεπτά και ενώ εσείς βλέπετε την κάρτα με τα συνολικά στατιστικά του πρώτου 20 λεπτού, θα είμαστε και πάλι μαζί σε μερικά λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Νομίζω όμως ότι έχει ήδη απαντήσει στο ερώτημα ο Νίκος Γκάλης. Ευχαριστούμε για τις δηλώσεις του αυτές στο Super Sport. Στο μεταξύ έχει επιστρέψει και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο προκειμένου να ξεκινήσει την προθέρμανσή του για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Νίκος Γκάλης είναι περικυκλωμένος από τους μικρούς οι οποίοι θέλουν αυτόγραφα και υπογράφει αυτόγραφα. Δεν ξέρω αν ο Λευτέρης Πλακίδας θα μπορούσε να έχει μια δήλωση και από τον άνθρωπο ο οποίος προσκάλεσε σήμερα τον Νίκο Γκάλη, τον Ζαφύρη Σαμολαδά. Λευτέρη. Ναι, πρόεδρε, η παρουσία του Νίκου Γκάλη είναι ένα γεγονός για τον Άρη. Πιστεύω ότι πρέπει να ξανάρχεται στο γήπεδο ο Νίκος Γκάλης. Ασφαλώς ο Νίκος, εγώ νομίζω δεν έχει απομακρυνθεί. Είναι σαν να ήταν και χτες εδώ, έστω που πέρασαν κάποια χρόνια. Από εδώ και πέρα πιστεύω θα είναι κοντά στην ομάδα. Εμείς το δεχτήκαμε σαν να ήταν και χτες εδώ. Το γεγονός ότι είναι εδώ οφείλεται σε εσάς? Όχι, συνολική προσπάθεια. Δεν θέλει να κατεβεί ο ίδιος.
Λευτέρη, θα του κάνει κάποια πρόταση να ασχοληθεί ενεργά. Το έχετε κάνει κάποια πρόταση να ασχοληθεί ενεργά με τον Άρη? Όχι, παιδιά, δεν έχουμε κάνει τέτοια πρόταση, δεν έχουμε συζητήσει. Το μόνο που μιλάμε είναι να οργανώσουμε αντί ένα παιχνίδι αποχαιριστήριο, να κάνουμε ένα τουρνά στις 5 με 30 Αυγούστου, το οποίο να ονομαστεί διεθνές, να ονομαστεί Νίκος Γκάλι και να είναι κάθε χρόνο. Το βλέπω πιο σωστά από ένα παιχνίδι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Άκουσατε λοιπόν και τον Ζαφίρη Σαμολαντά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς εδώ θα δούμε την κάρτα με τίτλο «Αντέχει ο Παναγιώτης». Παναγιώτης Λιαδέλης εναντίον ΠΑΟΚ σε 14 από τους 18 τελευταίους αγώνες έχει συν 12 πόντους. Στους 4 τελευταίους αγώνες εναντίον του ΠΑΟΚ έχει 22 πόντους μέσο όρο. 28-30 λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με πεντάδα τους Κόλτεμπέλα, Μπαλογιάννη, Πέραλ, Αλεξάνδερ και Έντουαρτς. Ο Άρης με Φλόρο, Λιαδέλη, Μυριούνι, Αρλάουκας και Σιγάλα, την ίδια πεντάδα δηλαδή που ξεκίνησε και το παιχνίδι. Εδώ τα rebound, βλέπετε πόσα έχουν πάρει οι παίκτες των δύο ομάδων. Στο τζάμπολ θα είναι ο Ρίκι Πέραλ με τον Τζο Αρλάουκας. Και η πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου με αυτό το lay-up από τον Λιαδέλη. Ο Άρης σοφαρίζει 30-30 και ο Λιαδέλη ζητάει από τον Μάστραφτσι ότι του έκανε φάουλ ο Αλεξάνδερ. Προσπάθησε να τον σταματήσει. Κοντεμπέλα για τον Πέραλ. Αλεξάνδερ προσπαθεί να κλέψει ο Φλόρος και τα καταφέρνει. Θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up, φάουλ από τον Πέραλ, τέταρτο για τον Ισπανό και δικαίωμα για δύο βολές τον Γιώργο Φλόρο. Ο Φλόρος εύστοχος στην πρώτη βολή, 31-30 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, με συγχωρείτε. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, ενώ όπως μου λέει η Βίκη Μιχέλη, ο Γιώργος Φλόρος είναι ο πέμπτος παίκτης του Άρη που σκοράρει. Ο Έντουαρτς για τρεις, το rebound από τον Αρλάουκας. Πρόλαβε, αλλά στη συνέχεια δεν συγκράτησε ο Φλόρος. Η μπάλα στα χέρια του Κοντεμπέλα. Η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπαλογιάννης. Αλεξάνδερ και Έντουαρτς. Κοντεμπέλα. Μπαλογιάννης. Το σουτ για τρεις. Το rebound από το Μύριον. Φλόρος. ΠΑΟΚ που συνεχίζει να είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή των 6-25. Έχει 4 στα 15. Ποσοστό 27%. Φάουλ τώρα από τον Έντουαρτς στο Σιγκάλα. Τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Δεύτερο ομαδικό για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Μυριούνης και Φλόρος. Σιγκάλας. Λιαδέλης. Σιγάλας πάλι. Προσπάθει να κλέψει ο Έντουαρτς. Σιγάλας κρατάει, αλλά θα κάνει βήματα τώρα, όπως λέει ο Κορομιλάς. Εδώ δείτε σωστή απόφαση του διαιτητή. Βήματα από τον Σιγάλα. Μπαλογιάννης. Φάουλ επιθετικό, σωστά, πάνω στον Σιγάλα που είχε προλάβει, στο Λιαδέλη, συγγνώμη, που είχε προλάβει να πάρει θέση. Έτσι κατοχή της μπάλας θα ξαναπεράσει για τον Άρη. Δεύτερο φάουλ για τον Μαλογιάννη και εδώ βλέπετε πως παίρνει σωστά θέση και προκειμένου να κερδίσει το χώρο ο Μαλογιάννης πέφτει πάνω του.
14 τα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 7 για τον Άρη, τα μισά. Για Δέλης. Αρλάουκας. Πάντα ο Αρλάουκας. Για δύσκολη προσπάθεια το rebound από τον Αλεξάνδρ. Μάλλον για Κοντεμπέλα για τον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς για προσπάθεια χώρισης, ισορροπία, η οποία είναι και αποτυχημένη τελικά. Το 32-30 παραμένει εδώ και κάμποση ώρα. Προβάδισμα είναι για τον Άρη, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον Φλόρο. Αρλάουκας για τον Σιγάλα. Φάουλ από τον Μεράλ. Αν είναι από τον Μεράλ, είναι το πέμπτο. Ο Ισπανός θα φύγει από το παιχνίδι. 3 περίπου λεπτά μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μένουν 17 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Μεράλ κάνει 5 φάουλ και στη θέση του θα μπει ο Αγγελίδης. Φλόρος. Λιαδέλης. Σιγάλας. Το σούτ για 3 είναι εύστοχος. 35-30. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τον Άρη. 34-30 τελικά. Οι διαιτητές έδωσαν σούτ 2 πόντων. 16 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Ο Αγγελίδης προσπάθησε να ανταποδώσει με ένα βιαστικό σουτ, δεν τα κατάφερε. Και ο Βλεβαράκης που γύρισε αμέσως προς την γραμματεία και ζήτησε εσπευσμένα time out. Λιαδέλης. Άστο με το σουτ, ο Κοντεμπέλα θα δώσει για τον Έντουαρτς. Αγγελίδης. Πάλο Γιάννης τώρα. Παγγελίδης για τον Αλεξάνδερ. Ένα βήμα μέσα από την γραμμή των 6-25. Θα ευστοχίσει, ενώ έχουμε ένα διαπληκτισμό εκεί ανάμεσα στο Σιγάλα και τον Έντουαρτς. Ευτυχώς δεν προχωράει περισσότερο. Και η συνέχεια θα είναι με την επαναφορά από τον Αρλάουκας. Εδώ βλέπετε το καλάθι και πώς τραβιούνται ο Σιγάλας με τον Έντουαρτς. Μάλιστα μπερδεύονται και τα πόδια τους. Μετά από τα χέρια τους ο Έντουαρτς θα πέσει, γυρίζει με απειλητικές διαθέσεις ο Σιγάλας, αλλά μάλλον βλέπει τον Κορομιλά και ηρεμεί. Εκεί τελειώνουν όλα. Και ενώ τώρα ο Κορομιλάς έχει πάει στην γραμματεία και λέει ότι ήταν σουτ 2 πόντων το προηγούμενο του Σιγάλα, εκεί που έκανα λάθος και εγώ και σας είπα ότι ήταν τρίποντο. 34-32 το παιχνίδι με το προβάδισμα του ενός καλαθιού για τον Άρη. Και να έχω την εντύπωση πως ο Πλευαράκης ακύρωσε το time out. Λιαδέλης για το Σιγάλα. Το σουτ για 2, εύστοχος και πάλι. Μεγάλο παιχνίδι από τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος έχει φτάσει τους 13 πόντους με 5 στα 6 δίποντα και 3 στις 4 βολές, ενώ έχει μια αποτυχημένη προσπάθεια σε σουτ 3 πόντων. 36-32, 15 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Αγγελίδης. Έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Αστόχησε, ο Σιγάλας πήρε το rebound. Και ο Λιαδέλης τώρα από την πάσα του Φλόρου. Ξανά η μπάλα στα χέρια του playmaker του Άρη. Μυριούνης. Καθώς δεν τον ακολουθεί ο Αλεξάνδερ, βρίσκει τον χώρο που χρειάζεται και 39-32 με το εύστοχο σου 3 πόντων από τον Χρήστο Μυριούνη, το μεγαλύτερο μέχρι τώρα προβάδισμα στο παιχνίδι για τον Άρη. Αμέσως το time out από το Φλεβαράκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 15 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του αγώνα, ο Άρης μπροστά με 7 πόντους με το τρίποντο από τον Χρήστο Μυριούνη που βλέπετε εδώ, και ήταν το πρώτο εύστοχο στο παιχνίδι για τους παίκτες του Άρη. Είχαν προηγηθεί 5 άστοχα. Ο ΠΑΟΚ που επιστρέφει με μία αλλαγή στην πεντάδα του. Βγήκε ο Αγγελίδης, πήγε ο Μασλαρινός.
και ο Κοντεμπέλα τώρα με τον Φλόρο. ΠΑΟΚ που σίγουρα σε αυτά τα 5,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει την ηρεμία που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Βήματα από τον Αλεξάνδερ και ενώ προηγούμενα διαμαρτυρήθηκαν οι του Άρη για επιθετικό φάουλ από τον Αμερικανό πάνω στο Μυριούνι. Ο μαστραφτής που ήταν σε απόσταση αναπνοήσης είχε διαφορετική άποψη. Εδώ ξανά η πάσα από τον Κολτεμπέλα για τον Αλεξάνδερ. Εδώ ζήτησαν το επιθετικό οι του Άρη, δεν το έδωσε ο διαιτητής, αλλά στη συνέχεια στραβοπάτησε και υπέπεσε σε βήματα ο Αλεξάνδερ. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν και το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Φλόρο να πιέζεται από τον Κλαούδιο Κολτεμπέλα. 39-32 με 7 πόντους μπροστά ο Άρης, 14 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Για Δέλης. Φλόρος. Σιγάλας, βήματα, λέει ο Μαστραφτής. Στην προσπάθεια για προσποίηση. Ενώ υπάρχει και μια μικρή ένταση ανάμεσα στο Σιγάλα και τον Κολτεμπέλα, ο οποίος πήγε και του πήρε την μπάλα με βίαιο τρόπο μέσα από τα χέρια. Εδώ ξανά η πάσα από το Φλόρο έξω και εκεί, σωστά βεβαίως, βήματα. Εδώ προσπαθεί να του πάρει με βίαιο τρόπο την μπάλα ο Κολτεμπέλα και υπήρξε μια μικρή ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Κοντεμπέλα τώρα. Μασλαρινός. Μπαλογιάννης. Ο Έντουαρτς. Το σούτ από το high post και 39-34. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 5 και εσείς βλέπετε το Φλεβαράκι να φωνάζει προς τους παίκτες του για την άμυνα. Φλόρος. Γιαντέλης. Φάουλ από τον Μασλαρινό. Πλάγια, λέει ο Μαστραφτσής. Δεν θεωρεί ότι έγινε στην προσπάθεια για σουτ. Η επαναφορά από το Σιγάλα για τον Φλόρο. Φλόρος που πλησιάζει. Μια δύσκολη προσπάθεια. Κοντεμπέλα για τον Έντουαρτς, αλλά έχουμε τεχνική ποινή στον Φλόρο, διότι κάτι είπε στον δεύτερο διαιτή, στον Μαστραφτζή. Έτσι ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα δώρο, δύο βολές, ενώ ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό του Φλόρου, η τεχνική ποινή. Παίκτες του Άρη τα λένε με τον Μαστραφτζή. Και ο Μπαλογιάννης έχει πάρει ήδη τη θέση στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές. Μετά από την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Γιώργος Φλόρος. Εδώ οι παρατηρήσεις από τον Μαστραφτζή στον playmaker του Άρη. Και ο Μπαλογιάννης. Μειώνει σε 39-35. Τώρα μιλάς τα λέει με τον Μαγκότσιο που παραπονιέται. Και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Εύστοχος και σε αυτή, 39-36. 6,5 λεπτά ύστερα από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από τους 7 πόντους με τους οποίους προηγήθηκε ο Άρης, τώρα προηγείται με 3. Ένα μικρό σερί από τον ΠΑΟΚ, ένα 4-0. Εδώ έγινε το λάθος τώρα από τον Σιγάλα. Και ο ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει στην κατοχή του την μπάλα και έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Ο Έντουαρτς για τον Μασλαρινό. Ο Κοντεμπέλα. Φάουλ από τον Φλόρο. Τρίτο φάουλ για τον playmaker του Άρη. Ο Μαγκότσιος ετοιμάζει για να βάλει στο παιχνίδι στη θέση του Φλόρου τον Γκάκη. Ο Έντουαρτς για τον Μασλαρινό. Ο Κοντεμπέλα. Μπαλογιάννης, ο Αλεξάνδερ με το Μυριούνι, θέλει να γυρίσει, θα τα καταφέρει.
Ωραία προσπάθεια από τον Βίκτορ Αλεξάνδερ που είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ με 15 πόντους. Γιαντέλης. Διαφορά στον πόντο 39-38. Ο Άρης που προηγήθηκε με 7 αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα και νέο λάθος αφού ο Σιγάλας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα από την πάσα του Αρλάουκας. Συνεχόμενα λάθη από τους παίκτες του Άρη, συμπεριλαμβανομένους βεβαίως και της τεχνικής ποινής την οποία δέχτηκε ο Φλόρος. 14 τα λάθη για τον Άρη, 9 για τον ΠΑΟ. Ενώ ο Σιγάλας έχει φτάσει τα 6 λάθη. Ο Έντουαρτς για τον Μασλάριτο. Παλογιάννης, ένα off-balance shoot, άστοχο. Φλόρος θέλει να τρέξει, κερδίζει το φάουλ από τον Γιώργο Μασλάριτο. Δύο αλλαγές θα κάνει ο Μαγκότσιος, θα βάλει τον Γάκη και τον Χρυσανθόπουλο. Θα φύγουν από το παιχνίδι ο Φλόρος και ο Σιγάλας. Τρίτο φάουλ για τον Μασλαρινό, έκτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ που έχει και στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερα φάουλ από τον Άρη, ο οποίος έχει μετά από 8 λεπτά αγώνα στο δεύτερο 20 λεπτό μόλις 2. Μυριούνης. Γιαντέλης. Πάντα ο Γιαντέλης. Ο Αλεξάνδερ πετάει την μπάλα μακριά στα χέρια του Χρυσανθόπουλου. Καινούργια επίθεση για τον Άρη με τον Γάκη. Γιαντέλης. Χρυσανθόπουλος. Γιαντέλης. Φάουλ από τον Κοντεμπέλα. Το δεύτερο φάουλ για τον Ιταλό, 7ο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι από το επόμενο φάουλ οι παίκτες του Άρη θα έχουν δικαίωμα για βολές, ακόμη και αν αυτό δεν είναι σε προσπάθεια για σου. Ο Φλεβαράκης που έβγαλε τον Μασλαρινό και πέρασε τον Νικολαίδη. Έτσι ο Κολτεμπέλα θα πάει στο 2 τώρα. Χρυσανθόπουλος. Πήρε την εσωτερική αλλά πάτησε γραμμή. Το είδε ο Μαστρατσής. Η μπάλα θα περάσει και πάλι στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ. Εδώ δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Με το αριστερό του πόδι ο Χρυσανθόπουλος πατάει τη γραμμή. 11 λεπτά για 17 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος. ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ μάλλον, 39-38. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με τον Μπαλογιάννη. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα για τον Αλεξάνδερ, έκοψε ο Μυριούνης, έδωσε για τον Λιαντέλη, αυτός θα φτάσει στο lay-up, θα ευστοχίσει 41-38. Κοντεμπέλα για τον Έντουαρτς. Το σουτ για 2 είναι εύστοχο, 41-40. Ο Έντουαρτς που έχει 7 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Γάκης. Γιαντέλης. Γάκης. Για τον Αρλάουκας. Το σούτ από τον Χρυσανθόπουλο είναι εύστοχο, 44-40. Εδώ ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος. Έχουμε μια διακοπή τώρα. Για να σκουπιστεί το παρκέ. Νικολαίδης. Σπύριγμα και πάλι από τους διαιτητές, καθώς δεν ολοκληρώθηκε το σκούπισμα του παρκέ. Εδώ ο Νίκος Γκάλης, πάντα στους δέκτες σας, ανάμεσα στους κυρίους Τσιλιγκαρίδη αριστερά και Σαμολατά δεξιά. Και εδώ η Πόντι, 14 από τους ψηλούς, 30 από τους κοντούς για τον Άρη, 19 από τους ψηλούς και οι υπόλοιποι 21 από τους κοντούς για τον ΠΑΟΚ. Η Πόντι από τον ΠΑΟΚ είναι, από τον πάγκο είναι 5 για τον Άρη, 11 για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Κοντεμπέλα.
ο Έντουαρτς. Τον Ντεμπέλα που πλησιάζει. Ένα κακό σουτ. Το rebound από τον Μυριούνι. Και ο Γάκης για τον Χρυσαντόπουλο που θα κερδίσει το φάουλ από τον Έντουαρτς. Ξανά η φάση. Δεν πρόλαβε να πάρει θέση ο Έντουαρτς και έτσι πέπεσε σε αμυντικό φάουλ. Δικαίωμα για δύο μπάλες στον Χρυσαντόπουλο, τις οποίες θα εκτελέσει αμέσως μετά το 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι πάντα είναι ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και το βλέπετε του σκόρερ. Για τον Άρη ο Σιγκάλας 13, ο Λιαντέλης 12, 9 ο Αρλάουγκας από 3, Χρυσαντόπουλος και Μυριούνης. Και τον ΠΑΟΚ ο Αλεξάνδερ 15, 10 ο Μπαλογιάννης, 7 ο Έντουαρτς από 2, Κολτεμπέλα και Περάλ. Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν, επιστρέφουν τώρα και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Μπαλογιάννης εναντίον του Άρη, τα δύο τελευταία χρόνια στις ήττες έχει μέσο όρο πόντων 6, στις νίκες 16, στις ήττες 0 στα 7 τρίποντα, στις νίκες 5 στα 13. Μπαλογιάννης σήμερα έχει 2 στα 5 τρίποντα, έτσι για να κάνουμε μια σύγκριση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο ποσοστό που έχει στα τρίποντα όταν η ομάδα του νικάει τον Άρη. Και όταν χάνει. Ο Χρυσαντόπουλος ευστόχησε και στις δύο βολές, 46-40. Ξανά ένα σημαντικό προβάδισμα για τον Άρη, ύστερα από αυτό των 7 πόντων που είχε πάρει πριν από μερικά λεπτά. Εδώ βλέπετε τις βολές, 12 στις 16 για τον Άρη, 4 στις 4 για τον ΠΑΟ. Και 46-42 μειώνει στους 4 την διαφορά ο ΠΑΟΚ με το follow από τον Βίκτορ Αλεξάνδερ. Γάκης. Χρυσαντόπουλος, Λιαντέλης. Λιαντέλης που θα φτάσει μέχρι το lay-up, καθώς βρήκε τον διάδρομο. 48-42, 8 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Νικολαίδης. Ο Μπαλογιάννης βγαίνει από τα screen. Η άμυνα του Άρη είναι πιεστική. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Έκλεψε ο Μυριούνης, η μπάλα πήγε στον Νικολαίδη. Ο Αλεξάνδερ θα αξιοποιήσει την assist από τον playmaker του ΠΑΟΚ, 48-44. Εδώ ο Αλεξάνδερ με 7 στα 12 τρίποντα και 19 πόντους. Μακράν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Μυριούνης για τον Γάκη, από εκεί για τον Αρλάουγκας. Ο Λιαντέλης που προσποιείται και κάνει βήματα όπως μαζί αποφασίζουν ο Κορομιλάς και ο Μαστραυτσής. Κολτεμπέλα. Τα λάθη είναι 16 για τον Άρη, 10 για τον ΠΑΟ. Αλεξάνδερ. Ο Έντουαρτς με τον Χρυσανθόπουλο, φάουλ από τον παίκτη του Άρη. Μόλις το τρίτο ομαδικό για τον Άρη, ύστερα από 12 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά ο Μπαλογιάννης για τον Κολτεμπέλα. Εσείς είδατε την κάρτα με τα συνολικά φάουλ μέχρι τώρα, 10 για τον Άρη, 19 για τον ΠΑΟΚ, σχεδόν τα διπλάσια. Φάουλ τώρα από τον Λιαντέλη στον Μπαλογιάννη. Τρίτο φάουλ για τον Παναγιώτη Λιαντέλη, τέταρτο ομαδικό για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νικολαίδης ένα γρήγορο σουτ, θα στοχίσει το rebound από τον Χρυσαντόπουλο. Ο Άρης που θέλει να τρέξει τον εμφυλιασμό, αλλά αυτό που θα καταφέρει είναι να προσθέσουν οι παίκτες του ένα ακόμη λάθος. Στα πολλά που έχουν κάνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αυτό αν θυμάμαι καλά είναι ναι, το 17ο. Ο Έντουαρτς, εύστοχος, 48-46.
Ο ΠΑΟΚ κατεβάζει τη διαφορά των 6 πόντων που είχε πάρει ο Άρης στους 2. Όλα αυτά ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό του παιχνιδιού. Γάκης. Το σουτ για 2, κατοσέμεινε για λίγο ελεύθερο, άστοχο. Πήρε το rebound ο Νικολαίδης, ο οποίος τρέχει, θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up. Φάουλ από το Γάκη πριν την προσπάθεια για σουτ. Συνεπώς η μπάλα θα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Και ο Μαγκότσιος, καθώς βλέπει να εξανεμίζεται η διαφορά που κέρδισε η ομάδα του, ζητάει αμέσως time-out. Πάμε στην Αθήνα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Αναμένεται να έχουμε ένα συγκλονιστικό φινάλε, ενώ εσείς βλέπετε τον Ιδρώτα στο πρόσωπο του Κώστα Κορομπουλά, του πρώτου διαιτητή του αγώνα. 48-46 ο σκορ. Ο Άρης είναι χωρίς σκορ στα τελευταία 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Πάμε λοιπόν για ένα συγκλονιστικό φινάλε από ό,τι φαίνεται. Το ντέρμπι είναι ντέρμπι με όλη τη σημασία μέχρι τώρα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε εύκολη επικράτηση των ομάδων οι οποίες είναι γηπεδούχες, ιδιαίτερα από τότε που δεν έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στα ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Νικολαίδης τι έκανε εδώ? Πέταξε την μπάλα, την οποία δεν βρήκε κανένας, έτρεξε συνέχεια, την έπιασε ο ίδιος και φυσικά έχουμε πίσω μπρος. Πλευαράκης διαμαρτύρεται προφανώς λέγοντας ότι η μπάλα βρήκε σε κάποια χέρια παίκτη του Άρη. Για να δούμε εδώ, η μπάλα φεύγει. Νομίζω περνάει κάτω από τα πόδια του Μυριούνη, δεν τον βρίσκει. Τρέχει να τη μαζέψει ο Νικολαίδης, αλλά έχει ήδη περάσει το κέντρο και συνεπώς έχουμε προς πίσω. Γάκης. Αρλάουκας. Χρυσανθόπουλος για 3. Είναι εύστοχος. 51-46. Ο Χρυσανθόπουλος που με τα τρίποντα κάνει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά για τον Άρη. Έχει 2-2. Νικολαίδης για τον Κοντεμπέλα. Ο Μπαλογιάννης. Ο Κοντεμπέλα για τον Αρλάουκας κοντά στο καλάθι. Θα γυρίσει, θα κάνει ένα άσχημο σούτ, αλλά θα κερδίσει το επιθετικό rebound και θα πάρει στη συνέχεια το φάουλ από τον Μυριούνη χαμηλά. Χρυσανόπουλος που είναι αλάνθαστος έως τώρα, έχει 2-2 βολές και 2-2 τρίποντα. Και να εσείς ξαναβλέπετε το επιθετικό rebound που πήρε ο Αλεξάνδερ ύστερα από το δικό του άστοχο σούτ. Κοντεμπέλα απαντάει στο τρίποντο του Χρυσανόπουλου με ένα σούτ έξω από τα 6-25. Στο καλάθι και πάλι το παιχνίδι, 51-49 για τον Άρη. Γάκης. Έγινε το λάθος, πήρε ο Κοντεμπέλα, έδωσε για τον Νικολαίδη. Θα φτάσει στο lay-up, θα στοχίσει το rebound. Από ποιον? Από τα χέρια του Ξανθόπουλου, τελικά έξω. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, και να έχουμε μια έντονη διαμαρτυρία από τον Νικολαίδη στο Μαστραψί που ζητάει foul στην προηγούμενη προσπάθειά του, όταν και δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Γάκη. Μαγκότσικος θα επαναφέρει σε λίγο τον Σιγάλα. Ο Νικολαίδης τώρα για τον Κοντεμπέλα, ο Έντουαρτς. Το σουτ για 3, είναι εύστοχος. Τα 2 συνεχόμενα τρίποτα για τον ΠΑΟΚ από Κοντεμπέλα και από Έντουαρτς τον φέρνουν ένα πόντο μπροστά, 51-52, 5-22 πριν από το τέλος. Για Δέλης. Πάντα ο Λιαδέλης. Μυριούνης για τον Αρλάουκας. Το σουτ για 2, το rebound από τον Μπαλογιάννη. Και ο Κοντεμπέλα που δεν δείχνει να βιάζεται. Μπαλογιάννης. Ο Έντουαρτς. Το σουτ για 2, αλλά υπάρχει προηγούμενα φάουλ. Έτσι μπάλα θα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Το καλάθι που πέτυχε ο Έντουαρτς δεν μετράει βεβαίως. Και τώρα επανέρχεται ο Σιγάλας στην θέση του Αρλάουκας. Χαμηλώνει το σχήμα ο Μαγκότσιος. Ο Άρης που θα παίξει με σέντερ τον Μυριούνη και 4 γκάρτ. Ένα ακόμη σουτ για 3 πόντους από τον Παλογιάννη, άστοχο αυτή τη φορά. Διακοπή στον βομβαρδισμό από σουτ 3 πόντων. Και ο Λιαδέλης για τον Γάκη. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο.
με τον ΠΑΟΚ να είναι ένα πόντο μπροστά, 51-52, 4 και 23 πριν από το τέλος. Η τάπα από τον Αλεξάνδερ στον Γκάκη. Διαδέλης. Προσποιήθηκε, έβαλε το χέρι του Νικολαίδης και έκανε το φάουλ, το είδε ο Μαστραφτσής. Εξακολουθεί να διαμαρτύρει τον Νικολαίδης. Πάλο Γιάννης του λέει να σταματήσει. Και ο Λιαδέλης θα πάει στη γραμμή βεβαίως για να εκτελέσει πολλές. Ενώ λίγο πριν τα 7 ομαδικά φάουλ συμπλήρωσε και ο Άρης. Δελσά στοχο στην πρώτη βολή, το 51-52 παραμένει. Τώρα ετοιμάζεται για να εκτελέσει και την δεύτερη. Άστοχος και πάλι, έρπολη, η μπάλα απευθείας για τον ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα στους παίκτες του Άρη να τη διεκδικήσουν. Κολτεμπέλα. Με τον Χρυσανθόπουλο. Πάντα Κολτεμπέλα. Ο Νικολαίδης για τρεις. Το rebound από τον Λιαντέλη και φάουλ από τον Μπαλογιάννη. Έπεσε κάπως άτσαλα ο Λιαντέλης, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο Λιαντέλης που είχε 0 στις 2 βολές προηγούμενα και τώρα ξαναπηγαίνει στην γραμμή. Ενώ ο Φλεμαράκης βάζει το μασαλαρινό και βγάζει τον Νικολαίδη, ο οποίος δείχνει πολύ εκνευρισμένος, προκειμένου να τον ηρεμήσει βεβαίως. Ενώ ο Μαγκότσκιος ξανάβαλε τον βασικό playmaker, τον Φλόρο, στην θέση του Γκάκη. Ο Λιαντέλης που σταματάει να είναι άστοχος, ευστοχή, 52 όλα. Τώρα η δεύτερη βολή εύστοχος και πάλι, 53-52, 3 και 54 πριν από το τέλος του αγώνα. Κολτεμπέλα. Παλογιάννης. Ο Έντουαρτς για τον Αλεξάνδερ, φάουλ από τον Χρυσανθόπουλο. Και δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό του ΠΑΟΚ, το βλέπετε εδώ. Πιο παραγωγικός παίκτης του ΠΑΟΚ με 19 πόντους, 7 στα 13 τίποτα, 1 στο 1 τρίποντο που επιχείρησε και 2 στις 2 βολές. 3 στις 3 βολές τώρα και 53 όλα το σκορ. Άστοχος στην δεύτερη βολή ο Αλεξάνδερ. Καλώς κέρδισε το rebound και όπως μου λέει η Βίκη Μιχέλη, έχουμε την έκτη ισοπαλία στο παιχνίδι. 3 και 25 πριν από το τέλος του αγώνα. Το σούτ από τον Λιαντέλη για 2, το rebound από τον Αλεξάνδερ και η μπάλα στα χέρια του Κολτεμπέλα. Όλα ανοιχτά, 3 και 15 πριν από το τέλος, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι στο 53 όλα. Αλεξάνδερ, θα κλέψει ο Μυριούνης, ο Φλόρος τώρα που θέλει να τρέξει, φάουλ από τον Έντουαρτς και δικαίωμα για δύο βολές. Το τέταρτο φάουλ από τον Μπιλ Έντουαρτς, εδώ, πάνω στον Γιώργο Φλόρο. Ο οποίος είναι έτοιμος για να εκτελέσει τις βολές. Άστοχο στην πρώτη, το 53 όλα παραμένει. Τώρα η δεύτερη βολή. 54-53. Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα με ένα πόντο, 2 και 54 πριν από το τέλος του αγώνα. Κολτεμπέλα. Παλογιάννης. Μασλαρινός για τον Μπαλογιάννη που συρτάρει για τρεις.
το rebound από τον Μυριούνι, ο οποίος έχει κάνει φάουλ όμως στον Κοντεμπέλα, που αποκτάει δικαίωμα για δύο βολές. Βλέπετε τον Μυριούνι να διαμαρτύρεται, όπως διαμαρτύρονται και από τον πάγκο του Άρη για αυτή την απόφαση του Κορομιλά. Εδώ σε επανάληψη φάση με τον Κοντεμπέλα. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ αν έχει τραβήξει ο Μυριούνις ή όχι τον Κοντεμπέλα, όπως έκρινε ο Κορομιλάς. Κοντεμπέλα που ευστόχησε στην πρώτη βολή και ισοφάρισε 54 όλα. Άστοχο στη δεύτερη, το rebound από τον Χρυσανθόπουλο. 2 και 32 πριν από το τέλος. Φλώρος. Σιγάλας. Μυριούνις θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. 56-54, ενώ υπάρχει σφύριγμα από τον Κορομιλά, ο οποίος δίνει φάουλ στον Κοντεμπέλα νομίζω, το οποίο μάλιστα ήταν εκτός φάσης, και έτσι ο Σιγάλας αποκτάει δικαίωμα για δύο βολές, τις οποίες θα εκτελέσει μετά το time out. Πάμε γρήγορα για διευκρινήσεις και επιστρέφουμε. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Άρης 56-54, ενώ έχει δικαίωμα και για βολές, καθώς μετά το καλάθι που πέτυχε ο Μυριούνις, το οποίο βλέπουμε εδώ εκτός φάσης, ο Κοντεμπέλα τραβάει τον Σιγάλα και ο Κορομιλάς, τον οποίο είδατε, χρεώνει με φάουλ τον Ιταλό. Έτσι ο Σιγάλας αποκτάει δικαίωμα για δύο βολές και την δυνατότητα να διευρύνει για λογαριασμό της ομάδας του το προβάδισμα σε αυτά τα τελευταία 137 και μισό δευτερόλεπτα που μένουν πριν από την λήξη του αγώνα. Σιγάλας εύστοχος στην πρώτη βολή, 57-54. Και 58-54 τώρα, καθώς ευστοχεί και στη δεύτερη ο ΠΑΟΚ με τον Κοντεμπέλα. Μασλαρινός. Αλεξάνδερ για τον Μπαλογιάννη. Ο Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς με τον Σιγάλα. Φάουλ από τον Σιγάλα και δικαίωμα για δύο βολές στον Μπιλ Έντουαρτς. Τρίτο φάουλ για τον Γιώργο Σιγάλα. Εσείς βλέπετε τον Μπιλ Έντουαρτς. Και εδώ σε επανάληψη το φάουλ που έκανε ο Σιγάλας στον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Έντουαρτς έδωσε για λίγο την μπάλα στον Κορομιλά προκειμένου να σκουπιστεί. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 58-55. Ενώ τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Άστοχος, προσπάθεια για το επιθετικό rebound από τον Αλεξάνδερ. Κράτησε την μπάλα ο Σιγάλας. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα, Άρης ΠΑΟΚ 58-55 και ο Άρης στην επίθεση. Σιγάλας θα δώσει την μπάλα πάνω στον Αλεξάνδερ, θα κάνει το λάθος. Ο Σιγάλας που έχει φτάσει με αυτό τα 7 λάθη, και αυτό βεβαίως είναι το μόνο που χαλάει την κατά τα άλλα πολύ καλή εικόνα που έχει παρουσιάσει το σημερινό παιχνίδι. Ο Άρης που έχει 20 ομαδικά λάθη, ενώ τώρα αποσύρεται ο Χρυσανθόπουλος που έφτασε τα 5 φάουλ, και στη μετάτα του Άρη ο Αρλάουκας, ενώ ο Μπαλογιάννης είναι έτοιμος για να εκτελέσει βολές. ...58-56 από την πρώτη βολή του αρχηγού του ΠΑΟΚ που είναι εύστοχη. Και 58-57 τώρα, 92 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ένα συγκλονιστικό φινάλε στο ντέρμπι, στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
Φλόρος. Σιγάλας. Γιατέλης. Πλησιάζει, φτάνει μέχρι το lay-up, αλλά η μπάλα στριφογυρίζει και βγαίνει, φτάνει στα χέρια του Φλόρου, το σούτ για δύο τώρα από τον Σιγάλα, από τον Γιατέλη, εύστοχος 60-57. Κοντεμπέλα. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ για να εκδηλώσει επίθεση. Μασλαρινός. Πάντα ο Μασλαρινός, ο Αλεξάνδερ για δύο. Το επιθετικό rebound από τον Edwards. Δεν πρόλαβε ο Αλεξάνδερ, πίσω μπρος λέει ο Μαστραυτσής. Η μπάλα θα περάσει και πάλι για τον Άρη. 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και με ένα προβάδισμα 3 πόντων για τους κίτρινους αμέσως. Το time out που ζητάει ο Κοψή στο παρκέ. Και η μπάλα θα είναι από το κέντρο μετά το προηγούμενο πίσω μπρος που ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και εδώ η πάσα από τον Αρλάουκας, ο ευνηδιασμός καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιάστηκαν κοιμόμενοι και 62-57. Μασλαρινός, φάουλ από τον Φλόρο. Μασλαρινός που θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Και ενωμένουν 30 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του αγώνα. Εύστοχος στην πρώτη, 62-58. Και 62-59 καθώς θα ευστοχήσει και στη δεύτερη. Φάουλ αμέσως από τον Μασλαρινό στο Σιγάλα. Εκτός του ΠΑΟΚ, που λογικό είναι τώρα να επιδιώκουν το φάουλ για να στείλουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή για βολές και να ποντάρουν στην ενδεχόμενη αστοχία τους, τόσο ώστε να κερδίσουν αυτοί περισσότερες επιθέσεις και να επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν την διαφορά των τριών πόντων. Όλα αυτά 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και με τον Άρη να προηγείται με 3 πόντους. Ο Σιγάλας είναι εύστοχος, 63-59. Και 64-59, αφού ο Σιγάλας θα ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. Ο Κοντεμπέλα τώρα. Αμέσως το σούτ για 3. Το rebound από τον Κοντεμπέλα και πάλι. Ο Μπαλογιάννης για τον Αλεξάνδερ. Θα ευστοχίσει για 2, 64-61, 17 δευτερόλεπτα το φάουλ που προσπάθησε να κάνει ο Μπαλογιάννης αλλά δεν έκανε. Ο Σιγάλας γύρισε για τον Ελιαδέλη, φάουλ τώρα από τον Μπαλογιάννη, το οποίο δεν δίνει ο Κορομιλάς. Και δίνει τώρα το φάουλ του Έντουαρτς στον Ελιαδέλη. 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, εφόσον ευστοχίσει ο Ελιαδέλης, το παιχνίδι θα έχει κριθεί οριστικά υπέρ του Άρη. Ο Λεβαράκης βάζει τον Νικολαίδη. Και ο Λιαδέλης που ετοιμάζεται για τις βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 65-61. Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Άρη. Και ο Λιαδέλης εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 66-61. Ο Φλόρος προσπαθεί να κλέψει, ο Μπαλογιάννης για τον Νικολαίδη. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, τον αφήνει ο Μυριούνης. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Ο Άρης είναι ο μεγάλος νικητής. Παρουσία του Νίκου Γκάλη θα επικρατήσει του ΠΑΟΚ στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 66-61. Ήταν μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ο Άρης τα κατάφερε ο λόγος στα λευτέρη πλακίδα που κάτι έχει από τον αγωνιστικό χώρο να μας μεταφέρει. Κύριε Μαγκόσκιο, η παρουσία του Νίκου Γκάλη πόσο βοήθησε σήμερα? Στο αγωνιστικό επίπεδο νομίζω δεν μας βοήθησε, αλλά βοήθησε στο ψυχολογικό τομέα όλο τον κόσμο και τους ίδιους τους παίκτες από ό,τι φάνηκε να δείξουν διάρκεια στην αυτοσυγκέντρωση που χρειαζόμασταν για αυτό το παιχνίδι. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και πιστεύω να το ξαναδούμε στο γήπεδο. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Πιστεύω ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα με κάποια τεχνική, θα έλεγα, γιατί
Οι αντίπαλοι μας βάλανε τον Έντουαρτ σαν 4, αλλά νομίζω ότι ανταπεξέλθαμε. Είχαμε τη διάθεση να συγκεντρωθούμε σε όλο το παιχνίδι και αυτό κάναμε. Η παρουσία του κόσμου σήμερα. Σπάνια τέτοια παρουσία, τη θέλουμε και σε άλλα, και σε άλλα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο λόγος σας, Δημήτρη. Άκουσατε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Μαγκότσιο. Εδώ βλέπετε και την συνολική στατιστική στο παιχνίδι. Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής. Να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά παρουσία του Νίκου Γκάλη ύστερα από πάρα πολύ καιρό στο γήπεδο. Τον βλέπετε εδώ, χαμογελαστό. Αυτή τη μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, αυτή τη μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Νομίζω ότι η Βίκη Μιχέλη θα προβληματίζεται προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα στον Παναγιώτη Λιαντέλη και τον Γιώργο Σιγάλα ποιος είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Ο κόσμος σιγά σιγά αποχωρεί, αν και δεν έχει διάθεση να φύγει γρήγορα όπως γίνεται σε άλλα παιχνίδια. Θέλει να δει όσο γίνεται περισσότερο τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος είναι πάντα στη θέση του στην πρώτη σειρά των επισήμων και αποθεώνεται από τους οπαδούς του Άρη. Τους βλέπετε εδώ να φωνάζουν στον Νίκο Γκάλη ότι είναι θεός μοναδικός και βεβαίως ο Γκάλης θα είναι θεός μοναδικός για όσα χρόνια χρειαστεί να περάσουν ακόμη μέχρι να βγει ένας παίκτης σαν αυτόν στο ελληνικό μπάσκετ, διότι σίγουρα από τότε που εγκατέλειψε ο Νίκος Γκάλης δεν έχει βγει τέτοιος παίκτης. Τον βλέπετε να τα λέει με παλιούς του γνώριμους. Και εδώ βλέπετε την τιμιγορία της Βίκης Μιχέλη. Ο πολυτιμότερος παίκτης είναι ο Γιώργος Σιγάλας. Να ακούσουμε όμως το Λευτέρη Πλαγίδα, μια ακόμη δήλωση από τον Νίκο Γκάλη. Λευτέρη. Νίκο. Όχι ρε, hey, hey, hey. Νίκο, σου έφερες γούρι σήμερα στην ομάδα σου και κερδίσατε. Έφερες γούρι σήμερα στον Άρη. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Δεν είχε το βαθμολογικό ενδιαφέρον που είχε στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη έγκλη και όπως είπα και πριν, αν μοιραστεί ο κόσμος πάλι, θα έρθει πάλι η μεγάλη έγκλη που έχει χάσει αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και εύχομαι καλή επιτυχία στον Άρη και για το φέτος και για το χρόνο. Πώς σου φαίνεται τώρα που ακούς όλο το γήπεδο να παρελύει το όνομά σου? Πώς σου φαίνεται τώρα που όλο το γήπεδο μιλάει για σένα, φωνάζει για σένα? Είναι πολύ συγκινητικό. Ο κόσμος δεν ξεχνάει, ούτε εγώ ξεχνάω. Ζήσαμε τις πιο ωραίες στιγμές εδώ μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν που φεύγει από το γήπεδο με μια μπάλα, με τις υπογραφές φαντάζομαι όλων των παίκτων του Άρη. Τον βλέπετε κιόλας να την στριφογυρίζει όπως το έκανε και στο παρελθόν. Αυτός ο μάγος της μπάλας που ήξερε με τον μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο να την χρησιμοποιεί και να την στέλνει στα αντίπαλα καλάθια. Εμείς να πάμε για λίγο στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Και με την επιστροφή των παικτών του Άρη στο παρκέ προκειμένου να συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί. Είναι μια μεγάλη μέρα για αυτούς, όπως πάντα είναι μια μεγάλη μέρα όταν ο Άρης κερδίζει τον ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του Άρη ή όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Άρη για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι η παρουσία του Νίκου Γκάλη είναι πάνω απ' όλα, διότι όσα πρόσφερε αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να τα ξεχάσει κανένας από εμάς και το να τον βλέπουμε στο γήπεδο είναι μια μεγάλη χαρά, την οποία φαντάζομαι ότι μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας από όσους έζησαν τις ημέρες, τα έργα και τις ημέρες του Νίκου Γκάλη τότε που μεγαλουργούσε στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα αλλά και στα γήπεδα όλου του κόσμου. Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας. Ο Άρης ήταν ο